πρόταση και θεώρησαν ότι γιατί υπέστην και ένα μπούλινγκ μέσα στη Βουλή και εγώ ήμουνα, να σας πω κύριε Μαντικιά, ήμουνα λίγο, πώς το λένε, δεν ήθελα να ξανακατέβω κατά κάποιο τρόπο στην πολιτική και ειδικά ήμουνα λίγο επιφυλακτική γιατί θα δυσαρεστούσα το μεγάλο μου γιο. Εκείνος ήταν ανένδοτος να κατέβω στην πολιτική γιατί υπέστη ένα φοβερό μπούλινγκ και μία ανθρωποφαγία. Λοιπόν, με λιδώρησαν πάρα πολύ γιατί έλεγα την αλήθεια, γιατί δεν είχα στην πλάτη μου λεκέδες και μπορούσα να μιλάω άνετα μέσα στο κοινοβούλιο. Είχα πει πάρα πολλές πικρές αλήθειες. Εν τω μεταξύ ήμουν η μόνη βουλευτής που έμεινα 7 μήνες ανεξάρτητη, είδα τα πράγματα πώς ήτανε. Και όταν προσεχώρησα ως συνεργαζόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη βουλευτής που πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήμουνα όταν ήμουν στην Ένωση Κεντρών, ήμουνα στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία και είδα πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό αποφάσισα να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ ως συνεργαζόμενη. Δεν ήμουν ποτέ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα απλώς ως συνεργαζόμενη. Λοιπόν, και επειδή ήμουν η μόνη βουλευτής που προχώρησα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν και μου είχαν γίνει προτάσεις να πάω στη Νέα Δημοκρατία, ενώ οι άλλοι που βλέπαν το ποτάμι να πέφτει ή τους ανέλ να πέφτουν, προτίμησαν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία έχοντας σίγουρα ότι θα εκλεγούν. Και εγώ είπα τότε στον κύριο Παναγιωτόπουλο, στο κόντρα που με είχε καλέσει, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ότι προτιμώ, και γιατί με ρώτησε γιατί προτίμησα να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προτιμώ να πάω σε ένα κόμμα που ξέρω ότι θα ιτηθεί με τους καθαρούς παρά με τους νικητές και βρώμικους. Προτιμώ να πάω με τους ιτημένους αλλά καθαρούς. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος, και εκεί όταν έδωσα μια συνέντευξη στην κυρία Ελεονόρα Μελέτη την τελευταία μου που έδωσα τον Νοέμβριο του 19 που δεν είχα λάβει πλέον την πολιτική μέρος, είπα ότι μετάνιωσα που δεν έμεινα μέχρι το τέλος ανεξάρτητη. Ο μεγάλος μου γιος δεν συμφωνούσε πλέον να ξανακατεύω στην πολιτική γιατί υπέστη μια μεγάλη ανθρωποφαγία, ίσως επειδή ήμουν η μόνη που πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχα μείνει ανεξάρτητη ή είχα πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπεφταν σαν τα κοράκια επάνω μου, γιατί ό,τι έλεγαν έκοβαν κέραβαν αυτά που ήθελαν να παρουσιάσουν, να πούνε. Και μάλιστα είχαν πει ότι είχε γίνει και ένας καυγάς στη Βουλή, ότι έδιρα κάποιον, έγινε το δικαστήριο, αθώθηκα το Σεπτέμβριο τώρα του 22 παμψηφί, μάλιστα ο εισαγγελέας τεκμηρίωσε την αθώωσή μου. Τεκμηρίωσε την αθώωσή μου, έχω κάνει αγωγή για δυσφήμιση, ηθική βλάβη κλπ. Και έχει πάρει αναβολή ο κατηγορός μου, 4 αναβολές και δεν έρχεται να δικαστεί. Εγώ αθώθηκα για την αγωγή που μου είχε κάνει ότι τον είχα χτυπήσει και μάλιστα όλα τα κανάλια την ημέρα που είχε συμβεί αυτό στο καφενείο της Βουλής που ήταν και δημοσιογράφοι όπως ξέρετε και άλλοι βουλευτές, κανένας με το κινητό όταν σήκωνα καρέκτες και το χτύπαγα και τον έκανα θα τραβούσα μια φωτογραφία. Και στα δελτία ειδήσεων, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων σταμάτησαν και είπανε αυτό το συμβάν που δεν συνέβη. Μάλιστα. Καταλάβατε, άρα υπάρχει μια τεράστια ανθρωποφαγία. Και είπατε και ένα bullying και αυτόν τον εκφοβισμό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μεγαλοοικονόμου, αν νιώθετε κάπως αδικημένη, ναι, στο κομμάτι... Δεν σας ακούω. Τώρα με ακούτε? Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μεγαλοοικονόμου, αν νιώθετε κάπως αδικημένη στο κομμάτι με τον οποίο τον τρόπο που σας πρόβαλαν τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ίσως που και σας σατήριζαν ή οτιδήποτε σε αυτό. Νιώθετε ίσως κάπως αδικημένη σε αυτό τον τρόπο διαχείρισης προβολής της προσωπικότητάς σας που πραγματικά έδειχναν έναν άλλον άνθρωπο, φυσικά, διαφορετικό. Φυσικά. Εμένα με είχατε γνωρίσει προσωπικά γιατί είχα έρθει σε μια εκπομπή σας και είχαμε μιλήσει από κοντά στο ραδιοφωνικό σταθμό. Λοιπόν, σας είχα πει τότε ότι μου είχαν κάνει μια πρόταση να διαφημίσω κάτι ρούχα, θυμόσαστε? Ναι, το θυμάμαι. Και αυτά τα οποία δεν έκαναν τελικώς και αυτά τα έσοδα θα τα έδινα στη γέφυρα ζωή στα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά με σύνδρομο Down. Λοιπόν, αυτό με εξευτέλισαν για αυτό που είπα.
Να σας πω κάτι. Είχατε πει πολύ ωραία πράγματα σε όλη τη συνέντευξη, γιατί ναι, μαζί την για κάναμε αυτό τη που συνέντευξη. Σας είπα, γι' αυτό που σας είπα, κύριε Μαντικέ, εάν μπείτε στο διαδίκτυο, με ξεφτέλησαν, λες και είπα ότι θα έκανα, ότι θα έκλεβα. Βουλευτάς που έκλεψαν, δεν τους εξεφτέλησαν τόσο πολύ. Εγώ είπα θα έκανα να φορέσω ένα παλτό να το διαφημίσω, δηλαδή θα έκανα μια κλοπή δημοσίου χρήματος. Θα έδινα αυτά τα χρήματα για ένα ιερό σκοπό. Και με ξεφτέλησαν ότι μεγάλο οικονόμου θα γίνει μοντέλο και με λιδόρισαν εκεί που δεν έπρεπε. Δηλαδή μιλάω σε εσάς που με έχετε γνωρίσει από κοντά. Ναι, ναι. Και το θυμάμαι και το είχαμε σχολιάσει κιόλας ότι είπατε πολύ ωραία πράγματα και στάθηκαν σε μια συγκεκριμένη δήλωση της όλης για συνέντευξης. Νομίζω ότι ήταν 2 ώρες κιόλας. Τώρα με ακούτε? Ναι. Ήταν 2 ώρες συνέντευξη και στάθηκαν πάνω σε αυτό. Ναι. Μου είπατε τώρα ότι κατεβαίνετε στις εκλογές, όχι βέβαια με ένα μεγάλο κόμμα. Δεν ξέρω αν είδατε και το κύριο Λεβέντη από την Ένωση Κεντρών, ο οποίος λέει ότι κατεβάζει ξανά στις εκλογές την Ένωση. Ναι. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε αυτή την ενέργεια, πώς σχολιάζετε αυτή την ενέργεια και αν έχετε δεχθεί πρόταση και ίσως από κάποιο μεγαλύτερο κόμμα. Δέχτηκα προτάσεις από μεγαλύτερα κόμματα. Τώρα για αυτές τις εκλογές. Ναι. Και από το ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκα και από το ΠΑΣΟΚ δέχτηκα. Από το ΠΑΣΟΚ τώρα, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, και από βουλευτάς της Νέας Δημοκρατίας που βρεθήκαμε στη Γλυφάδα και λοιπά, μου έκαναν πρόταση να το συζητήσουμε και λοιπά. Αλλά εγώ επέλεξα όχι, με ένα νέο κόμμα που θεωρώ ότι είναι άσπυλο και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να προσφέρω. Mm-hmm. Όπως είχα επιλέξει τότε και να κατέβω με τον κύριο Λεβέντη, έφυγα από τον κύριο Λεβέντη διότι δεν με εκπροσώπησε τη στιγμή που έλεγε όχι η οικογενειοκρατία και έκανε αντιπρόεδρο το γιο του, γι' αυτό έφυγα εγώ. Και αν λέει τώρα και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Λιάγκα προχθές, παρατήρησα πάλι το ρώτησε ο κύριος Λιάγκας ότι αν χρηματιστήκαμε. Δεν χρηματίστηκε κανένας βουλευτής. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου και εγώ μάλιστα είχε πει στην έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι πρόπερσι, μάλιστα που είχε αρρωστήσει εγώ έστειλα και τις ευχές μου μέσω του γραμματέα του για περαστικά που είχε αρρωστήσει ανθρώπινο το θεωρώ, δεν είναι κρατοκακία, άλλο το πολιτικό, άλλο το ανθρώπινο. Αλλά εκείνος με κατέβασε στις εκλογές, γιατί ήξερε, με ήξερε χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Λοιπόν, με κατέβασε στις εκλογές, αλλά αυτό που έκανε να κάνει αντιπρόεδρο το γιο του και το καταστατικό ακόμη της Ένωσης Κεντρών έλεγε όχι οικογενειοκρατία. Λοιπόν, δεν έπρεπε να κάνει αντιπρόεδρο της Βουλής το γιο του. Mm-hmm. Έπρεπε να κάνει οποιοδήποτε άλλο βουλευτή, αν και μη είχαν επιλέξει. Οι πρόεδροι των επιτροπών είχαν επιλέξει εμένα από την Ένωση Κεντρό και τον κύριο Καμένο, τον Δημήτρη Καμένο για τους ΑΝΕΛ. Εγώ τον ψήφισα γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω θέμα. Τον ψήφισα, αλλά μετά δήλωσα την εξαρτοποίησή μου. Δεν με εκπροσωπούσε πλέον. Mm-hmm. Δεν με εκπροσωπούσε πλέον. Διότι παρέβαινε και τα αυτά που πίστευε, που τα έλεγε πάντοτε και σε εκπομπές του και αυτό που έλεγε το καταστατικό. Για κανέναν λόγο. Κύριε Μεγαλοοικονομού, θα σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Εγώ ως ανεξάρτητη, ο γιος μου ο μικρός είναι οικονομολόγος, έχει τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο, έχει μεταπτυχιακό, έχει προφήσιανση, θα μπορούσα κάλλιστα και ως ανεξάρτητη να τον πάρω επιστημονικό μου. Θα μπορούσα κάλλιστα. Και όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ είχα των κοινωνικών υποθέσεων, είχα τα δικαιώματα του ανθρώπου και επειδή έχω σπουδάσει και οικονομικά, είχα πάει στην Ανωτάτη Εμπορική τότε του Πειραιά, τώρα το σημερινό Παπί. Θα μπορούσα, είχα πάρει των οικονομικών υποθέσεων, θα μπορούσα να τον πάρω επιστημονικό μου σύμβουλο όπως έχουμε 2 επιστημονικούς. Θα μπορούσα να τον πάρω, δεν το διόριζα, ήταν νόμιμο, αλλά δεν το θεωρούσα ηθικό. Mm-hmm. Να τον πάρω επιστημονικό μου. Επιστημονικό, όχι να τον κάνω βουλευτή, επιστημονικό. Οι επιστημονικοί φεύγουν όταν φύγουν οι βουλευτές από τη θητεία τους. Αλλά σαν μεγάλο οικονόμου δεν το θεωρούσα ηθικό. Πάντα... Εργάζεται το...
να παίρνει 700 ευρώ, ενώ σαν επιστημονικός θα έπαιρνε 1200 σύν τις υπερορίες του. Πάντα με για μένα δεν θεωρούσα ηθικό. Πάντα με τη συζήτησή μας, πραγματικά είστε αποκαλυπτικοί σε ό,τι και να πείτε. Και κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε μερικά πράγματα για το κόμμα με το οποίο θα κατέβετε και τι πρεσβεύει. Το κόμμα, να σας πω, πρεσβεύει πρώτα-πρώτα στα δικαιώματα του ανθρώπου. Πρεσβεύει ότι τουλάχιστον τώρα με την κατάσταση αυτή που βιώνουμε θα πρέπει τουλάχιστον μετά από τα 10 χρόνια των μνημονίων, τα 2 χρόνια πανδημίας, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι προς όλο το λαό. Δηλαδή, θα πρέπει για 3 χρόνια τουλάχιστον να παγώσουν υποχρεώσεις όλων των ατόμων. Δηλαδή και φορολογικά και προς ασφαλιστικά ταμεία και προς τράπεζες να παγώσουν. Να σταματήσουν όλοι οι πληστηριασμοί των τραπεζών. Να δώσουμε μια παράταση 3 ετών και από εκεί και πέρα να τα ξανασυζητήσουμε. Δεν είναι δίκαιο να βγουν σε πληστηριασμούς είτε και μετά από εκεί και πέρα να καθίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δίκαιο να πάρουμε την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία η στέγη είναι, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Εμείς πήγαμε και πήγα και εγώ στο συνέδριο των Πρασίνων 4 Δεκεμβρίου στην Κοπενχάγη, που ήταν το συνέδριο των Ευρωπαίων Πρασίνων. Και είχα των κοινωνικών υποθέσεων και μίλησα και για τη στέγη. Και ήταν και οι Ισπανοί. Και τους μίλησα, λέω, εσείς περάσατε αυτό με τους πληστηριασμούς όταν τους βγάζανε από τα σπίτια τους και είδατε τι έγινε. Και εσείς εφαρμόσατε τώρα να εξαγοραστούν όσο πήρανε τα φαντς, να εξαγοράσουν λίγο παραπάνω οι δανειολήπτες. Αυτό πρέπει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, να, για 3 χρόνια τουλάχιστον, μέχρι να περάσαμε και εμείς 2 χρόνια επιδημίας, οι δουλειές έχουν κατά κάποιο τρόπο παγώσει, ο πληθωρισμός ανεβαίνει, οι άνθρωποι τα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα. Είδαμε το 22 φτάσαμε στις 700 αυτοκτονίες, ελπίζω να μην πάμε το 23 ακόμη χειρότερα. Να μην έχουμε εξώσεις που θα εξαγριώσουν τον κόσμο και δεν θα μένουν πλέον στα παγκάκια. Βλέπουμε τώρα ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Βλέπουμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια της ενέργειας είναι φοβερή, η ακρίβεια της ενέργειας. Αυτό ήθελα να σας πω, επειδή έχει τη λέξη η πράσινη, όπως μου είπατε, έτσι δεν λέγεται το κόμμα, το νέο κόμμα που θα είστε. Είμαστε υπέρ των φωτοβολταϊκών, δηλαδή υπέρ των φωτοβολταϊκών. Θα μπορούσε κάθε σπίτι να έχει ένα φωτοβολταϊκό και να εξοικονομεί τη δική του ενέργεια, γιατί το πρόγραμμα αυτό που είχε βγει, το εξοικονομώ, απέτυχε ουσιαστικά. Απέτυχε παταγωδός. Δεν προσφέρει τίποτα. Λοιπόν, με ένα πρόγραμμα εξοικονομώ, οι ανεμογεννήτριες πάλι κατέστρεψαν το περιβάλλον. Εκεί μπήκανε άναρχα, δεν έκαναν τίποτα. Δηλαδή πρέπει να συζητηθούν πάρα πολλά θέματα εξ αρχής. Εμείς είμαστε υπέρ της εξοικονόμησης, να είναι αηφόρος η ενέργεια, να μην καταστρέψουμε το περιβάλλον και ο πολίτης να έχει όφελος από αυτό. Οπότε να μην έχουμε καταστροφή, να μπορέσει να πάρει, αντί για το εξοικονομώ που να πάει στράφη, δηλαδή να πληρώσει χωρίς να έχει όφελος, να κάνουμε κάτι που να τον ωφελήσει. Χωρίς να καταστρέψουμε και το περιβάλλον. Κύριε Μεγαλοοικονόμου, έχουν καταστραφεί βουνά. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Έχουν καταστραφεί βουνά. Έχει καταστραφεί χλωρίδα, πανίδα. Φύγανε πτηνά τα οποία φύγανε γιατί έγινε καταστροφή του περιβάλλοντος. Χάνουμε πτηνά που δεν θα ξαναέρθουν. Προκλήθηκε ζημιά στους ανθρώπους, στο περιβάλλον γύρω, εμάς ήταν να μπουν στα κύθυρα. Κάναμε μεγάλο αγώνα και ευτυχώς εγώ σαν μεγαλοοικονόμου που είχα σώσει την εγχώριο περιουσία, την οποία την είχαν όλα τα επτάνησα, αλλά την έχασαν. Δεν ξέρω αν ξέρετε περί εγχωρίου περιουσίας. Όλα τα επτάνησα όταν παραδόθηκαν από τους Άγγλους,
ό,τι δεν ανήκει σε ιδιώτη, δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο περιουσία, ανήκει στην εγχώριο περιουσία. Δηλαδή αυτό, η γη ανήκει στην εγχώριο περιουσία, πάντως, δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Πάντως, κυρία Μεγαλοοικονόμου, οποιοδήποτε κόμμα πρέπει να δώσει βάση πλέον στην πράσινη ανάπτυξη και στην, θα λέγαμε, να βρει τρόπους ενέργειας που να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όλα τα κόμματα πλέον και δίνουν βάση σε αυτό και πραγματικά ελπίζω η προσπάθειά σας αυτή με το συγκεκριμένο κόμμα να δώσει ίσως έτσι... Αυτά κουβεντιάζαμε και αυτά συζητήσαμε και στο συνέδριο, ότι χρειαζόμαστε ζεστό σπίτι, όχι ζεστό πλανήτη. Η διαφορά είναι μεγάλη. Άλλο το ζεστό σπίτι, άλλο το ζεστό πλανήτης. Διότι φέτος ή του χρόνου οι ελιές που είναι καθαρά προϊόν εξαγώγημο και έχουμε μεγάλα έσοδα, φέτος ακόμη ελιές πάμε Ιανουάριο και δεν έχουν μαζευτεί. Και το στη Μάνη ας πούμε που βγάζουν και στην Κρήτη, τα οξέα ανεβαίνουν. Σε λίγο η παραγωγή τους για τις εξαγωγές θα είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Έπρεπε η ελιά να έχει μαζευτεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Πάντως και αυτό, δεν έχουν οριμάσει ακόμη οι ελιές. Επειδή λέτε αυτό για τις ελιές, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που το είδα, ότι δεν υπάρχουν χέρια για να μαζέψουν τις ελιές. Εργατικά χέρια. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό και δεν υπάρχει είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Τα εργατικά χέρια. Δεν έχουν οριμάσει οι ελιές για να μαζευτούν να πάνε στα ηλιατριβεία. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, πραγματικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια συζήτηση που μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε από την πολιτική σας καριέρα. Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει υγεία και με το επίθετο Μεγαλοοικονόμου να συμβεί και κάτι μεγάλο για εσάς στην προσωπική σας ζωή αλλά και στην πολιτική σας καριέρα. Πραγματικά το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαντίκη. Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε κύριε Μεγαλοοικονόμου, να είστε σίγουροι. Να είστε καλά. Να τα πούμε. Ευχαριστούμε ελπίζω πολύ. Ελπίζω να μην ξαναπεράσω τα ίδια, αν μπω στη Βουλή. Δεν πειράζει να σας πω και κάτι. Λένε, αρκεί να ασχολούνται που λένε με κάποιο άτομο, αρνητικά ή θετικά. Είναι διαφήμιση και η δυσφήμιση λένε. Δεν ξέρω το αν συμφωνείτε σε αυτό εσείς. Ναι, αλλά μου κάνει λίγο ψυχολογικό πόλεμο. Να μην επηρεάζεστε. Από αυτό θεωρώ ότι πλέον είστε έμπειροι πάνω σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά. Κάποια πείρα απέκτησα. Να είστε καλά, κύριε Μεγαλοοικονόμου. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.